σακούλα, αγάπη μου. Σακούλα. Φιλάκια. Ωραία, πάμε. Γεια σας. Γεια. Πάμε, μπράβο το κορίτσι. Γεια σου, Μανούλα. Γεια σας. Γεια σου, Μανούλα. Η προσέλευση των παιδιών γίνεται σταδιακά, τηρώντας τα μέτρα προστασίας. Μπορώ να πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μπαίνουν με χαρά στο σχολείο. Ίσως τους έχει λείψει, 2 μήνες στο σπίτι έχουν καταλάβει μάλλον τη διαφορά, ότι εδώ είναι οι φίλοι τους, παίζουν, διασκεδάζουν, κάνουν διάφορες δραστηριότητες με τις δασκάλες τους. Μέχρι τώρα η προσέλευσή τους είναι πάρα πολύ ομαλή. Εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία, ωστόσο τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν είναι αρκετά. Το σχολείο έχει προετοιμαστεί για όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ώστε να τα εφαρμόσει. Είμαστε προετοιμασμένοι όπως και από την πρώτη καραντίνα. Μέχρι και σήμερα τηρούμε κανονικά το πρωτόκολλο προστασίας των παιδιών. Ο προαυλισμός των παιδιών γίνεται ξεχωριστά, γίνεται με γκρουπάκια. Όπως τα τμήματα είναι το καθένα μόνο του. Δεν ενώνονται ποτέ τα παιδιά. Αυτό το είχαμε και από πριν, τουλάχιστον στην τραπεζαρία, την ώρα δηλαδή του φαγητού. Και στο προαύλιο το κάθε τμήμα έχει τη δική του ώρα που βγαίνει έξω στην αυλή. Άρα δεν γίνεται ανάμιξη τμήματων παιδιών, αλλά ούτε και προσωπικού εκπαιδευτικού. Είναι το κάθε παιδί, το κάθε τμήμα τρώει στην ώρα του. Έχουμε συγκεκριμένη ώρα, ένα-ένα τμήμα. Έχετε λάβει και οδηγίες από τον ΕΟΔΗ, από κάποιο οργανισμό ή από τις αρχές, πώς να χειριστείτε ένα περιστατικό που μπορεί ένα παιδί να παρουσιάσει ύποπτα συμπτώματα? Αν δούμε ότι κάποιο παιδί, επειδή θερμομετράμε κάθε πρωί με την είσοδο του παιδιού, δεν δεχόμαστε κανένα παιδί που έχει έστω και δέκατα. Γυρνάει στο σπίτι και επιστρέφει μετά από τις απαραίτητες μέρες που χρειάζεται για να μείνει. Αν κάποιο πάλι παιδί εμφανίσει πυρετό, το παίρνουμε στο ιατρείο και ενημερώνουμε τους γονείς να έρθουν να το παραλάβουν. Και η επιστροφή θα είναι με χαρτί γιατρού, εφόσον το κρίνει απαραίτητο παιδίατρος. Κυρία Χατζηλιαμή, να μας πείτε και εσείς από την δική σας πλευρά, πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα του ξεκινήματος και πάλι των βροχονηπιακών σταθμών? Σε αυτά τα δεδομένα προσαρμόζονται και τα παιδιά και οι γονείς, και πώς θα το αντιμετωπίζετε όλοι μαζί? Καλημέρα, καλή χρονιά και από μένα. Να έχουμε μια καλύτερη χρονιά φέτος. Φυσικά με το εμβόλιο φαντάζομαι να είναι η αρχή του τέλους. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας, τα πράγματα κυλούν ομαλά πραγματικά, επειδή έχουμε και μικρά παιδιά μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία της προσαρμογής, όμως πραγματικά τα παιδιά μας εκπλήσουν ευχάριστα. Προφανώς μετά από 2 μήνες, όπως είπε και η κυρία Πουλιού, το σχολείο τους έλειψε, οι φίλοι τους, οι δασκάλες τους. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλο, όπως ήμασταν και από τον Σεπτέμβριο, τηρούμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας αυστηρά και ρητά. Και έτσι, σε συνεργασία με τους γονείς και τις υπεύθυνες των τάξεων, θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Η παιδίατρος είναι σε επικοινωνία μαζί μας και εξωτερικοί παιδίατροι. Όποιος, οτιδήποτε χρειαστούμε, λειτουργούμε πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και του προσωπικού. Άρα θεωρώ ότι όλα θα κυλήσουν πολύ ομαλά, αν δεν έχουμε κάποιο πολύ έξτρα περιστατικό που θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Εν μέσω πανδημίας, τα δεδομένα και στα σχολεία, τα προσφορνιπιακούς σταθμούς είναι διαφορετικά. Πώς κυλάει η καθημερινότητα για δασκάλες και παιδάκια? Αυτό που κάνουμε από το Σεπτέμβριο που αρχίσαμε είναι ότι θερμομετρούμε τα παιδιά κάθε μέρα κατά την είσοδό τους, βάζουμε τζέλ στα χέρια, τα παιδιά τρώνε, κάθε γκρουπ τρώει μόνο του, προαυλίζεται, όπως το ρωτήσατε και εσείς, εμείς το κάναμε και από τις προηγούμενες χρονιές, θα προαυλίζεται σε ξεχωριστό χώρο, πλένονται τα χέρια πριν και μετά από το φαγητό, από το φαγητό και μετά, πριν την τουαλέτα, τα παιδιά πηγαίνουν μόνο τους στην τουαλέτα, καθαρίζουν τουαλέτες περισσότερο και αρίζεται φυσικά ο χώρος. Πάξε. Εμείς δεν σου θέλουμε. Έχουμε ξεκινήσει μετά από περίπου 2 μήνες, η προσέλευση των παιδιών είναι ομαλή, έρχονται με πλατή χαμόγελο και με μεγάλο ενθουσιασμό. Η προσαρμογή έγινε, έχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες, η προσέλευση των παιδιών γίνεται από τις 7 μέχρι τις 9 να είναι κυλιόμενη, όπως και η αποχώρηση των παιδιών από τις 1 μέχρι τις 3.30. Έχουν γίνει απαραίτητοι καθαρισμοί και η απολύμανση. Έχει το προσωπικό κάνει τα τεστ που έπρεπε να γίνουν, τα rapid test, και είναι όλα αρνητικά. Και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι
που θα ξεκινήσουμε, που ξεκινάμε πάλι τη λειτουργία του σχολείου μας, να γεμίσει το σχολείο μας με παιδικά χαμόγελα και τις παιδικές φωνούλες. Νέα χρονιά, νέα δεδομένα. Πώς κυλάει η καθημερινότητα για δασκάλες και παιδάκια? Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, όπως είπα και προηγουμένως. Είναι όλα ρολόι, το έχουμε ήδη ξανακάνει, είναι η δεύτερη καραντίνα που περνάμε, οπότε ήδη γνωρίζουμε τα πάντα. Οι γονείς έχουν ενημερωθεί, κρατάνε τις αποστάσεις που πρέπει, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Τα παιδιά προβλήσονται ξεχωριστά, έχει προβλεφθεί αυτό? Τα παιδιά είναι αυτόνομα, το κάθε τμήμα στο τμήμα του, βγαίνουν έξω στην αυλή ξεχωριστά και επίσης τρώνε πρωινό και μεσημεριανό ξεχωριστά. Δεν ενώνονται καθόλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. Και είσαστε προετοιμασμένοι και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, αν προκύψει κάποιο παιδί με συμπτώματα, ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε? Φυσικά, το απομονώνουμε σε ειδικό χώρο που έχουμε διαμορφώσει στο χώρο του σχολείου μας, ενημερώνουμε τους γονείς και ενημερώνουμε τους αρμόδιους. Αλλά όπως και στην προηγούμενη φορά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, οπότε ευελπιστούμε ούτε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Ωραία. Επίσης να πω ότι τα παιδιά όταν έρχονται το πρωί, τα θερμομετρούμε, τους βάζουμε αντισηπτικό και μπαίνουν μέσα στο χώρο του σχολείου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να κρατήσει η σχολική χρονιά αυτή και να μην ξαναδιακοπεί απότομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.